άκρες, εγώ θα το πω και με έναν τρόπο που το λέτε εσείς, ας πούμε, και τις άκρες με το πολιτικό σύστημα. Με το πολιτικό σύστημα. Η δράση υπονόμευσης της πολιτικής σας σε ορισμένους τομείς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εσείς ανακοινώνετε τα 751. Ο άλλος ανακοινώνει απολύσεις. Ως απάντηση. Εσείς ανακοινώνετε τα 751 με έναν τρόπο. Αν δεν το συνδυάσετε, μπορεί να το δεχτούν, λέει, αν δεν το συνδυάσετε με επέκταση και στους υψηλότερες αμοιβές. Θα κόψετε το όριο στις υψηλές αμοιβές για να μην παίρνουν αυτοί αυξήσεις και να παίρνουν οι χαμηλόμισθοι, ή το πράγμα ισχύει για όλους? Θέλω να πω ότι φοβάστε μήπως όλο αυτό λειτουργήσει και ως αλυσίδα μέσα στις αντιδράσεις και στη βάση, ας πούμε, της οικονομίας. Μπορεί να, και για το, ειδικά για το συγκεκριμένο παράδειγμα, ναι, που μου θέσατε. Άκουσα χθες και τον Υπουργό Εργασίας, ναι, σε αυτό, νομίζω, σε αυτό το στούντιο. Μα, ναι, εδώ και ήταν. Στη συνέντευξή του. Εκεί καθόταν, που κάθεστε. Εκεί καθόταν, ναι. Περάστε όλοι. Και θα σας απαντήσω ευθέως. Αυτή τη στιγμή, εμείς, μάλλον από την προηγούμενη περίοδο, ειδικά όταν μιλάγαμε για τα 751, λέγαμε ότι επειδή ακριβώς αντιλαμβανόμαστε το ποια είναι η κατάσταση, εγώ προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές, το είχα κάνει και μότο όταν με ρωτούσαν. Επειδή αντιλαμβανόμαστε και ποια είναι η κατάσταση στην πραγματική οικονομία, ξέρουμε ότι αν αυτό το μέτρο γίνει χωρίς να υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα προς τις μικρές επιχειρήσεις, οι μικρές έχουν το πρόβλημα, οι μεγάλες επιχειρήσεις, το εργατικό κόστος δεν είναι το βασικό του στοιχείο. Μικρές, οι μικρές, οι ατομικές επιχειρήσεις, αυτές είναι οι οποίες θα έχουν το πρόβλημα. Αυτές πρέπει να τις συνδέσουμε με τη ρευστότητα στην αγορά. Και είπε, νομίζω, ότι ο κύριος Κουρλέτης, ο Υπουργός Εργασίας, είπε αυτό το πράγμα ακριβώς θες, ότι για εμάς σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα το πρώτο να γίνει η ρύθμιση των χρεών αυτών των επιχειρήσεων που έχουν τη θηλιά. Μερικές φορές δυστυχώς και κυριολεκτικά έχει μπει η θηλιά σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανασάνουν από αυτή την πλευρά και ταυτόχρονα να δώσουν και μια ανάσα και στους εργαζόμενους, μια ανάσα η οποία μέσα από την αύξηση μισθών θα γυρίσει πάλι στους ίδιους. Γιατί σε αυτούς θα αυξηθεί ο τζίρος. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα γίνει. Το λέω γιατί σας πω ένα μήνυμα ενός φίλου για να το πάρετε. Θα γίνει μέσα στο 15. Λέει ένας φίλος, εγώ λέει, παίρνω 500 ευρώ. Έχω να πληρωθώ 7 μήνες. Αν η κυβέρνηση το πάει στα 751, υπάρχει καμία περίπτωση να πληρωθώ ποτέ? Και έτσι όπως το βάζεις, σκεφτείτε, είναι μια πραγματικότητα αυτή που τη βιώνει πολύ κόσμο. Και πάνω, γι' αυτό όλο αυτό που σας είπα στην αρχή απαντάει στην ουσία σε αυτό το φύλλο. Γιατί αν ρυθμίσεις κάποια βασικά πράγματα που αφορούν την πραγματικότητα των μικρών επιχειρήσεων, θα τους δώσεις την ανάσα να μπορέσουν να πληρώνουν και τον φύλλο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, που είναι μια πραγματικότητα αυτή για πολύ κόσμο. Τώρα μην τρελαινόμαστε, ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα της απλήρωτης εργασίας. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα να παίρνουν το μισθό τους και αφού τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα, να τους δώσουμε τη δυνατότητα και να αυξήσουν αυτό το μισθό και αυτός ο μισθός να ξαναγυρίσει στην επιχείρηση. Ακριβώς αυτή είναι η λογική η δική μας και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να το κάνουμε με ένα τέτοιο μεθοδικό τρόπο. Με ρωτήσατε όμως και κάτι άλλο, κύριε Λιτζή. Βλέπετε, δεν θέλω να αποφεύγω. Είναι το ζήτημα αν φοβόμαστε αντιδράσεις των τεχνιών. Εκεί, ξέρετε, θα κριθεί η πολιτική βούληση της κυβέρνησης να κάνει τις τομές που λέμε, τις μεταρρυθμίσεις, το ευρύτατο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, ριζικών μεταρρυθμίσεων. Δεν φοβάται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει τη λαϊκή εντολή αυτή τη στιγμή να προχωρήσει σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν ήμασταν καθαροί σε μια σειρά από ζητήματα που τα βάλαμε προεκλογικά και θα τα βάλει και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και θα τα βάλει και ο Αλέξης ο Τσίπρας στις προγραμματικές δηλώσεις. Τις τράπεζες, για παράδειγμα, τι θα κάνετε? Την υλοποίηση. Από την υλοποίηση θα κρυθούμε. Δεν θέλω να μας κρίνει κανένας. Είχατε μιλήσει για κρατικοποίηση των τραπεζών στην πραγματικότητα, αλλαγή διοικήσεων κτλ. Θα ισχύσει αυτό ή αρχίζετε σιγά σιγά να βάζετε νερό? Κοιτάξτε, λέγαμε κρατικοποίηση. Εμείς αυτό που λέμε και λέγαμε είναι ότι κάτι το οποίο υπάρχει στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, το δημόσιο έχει την πολύ μεγάλη συμμετοχή στις τράπεζες. Πλειοψηφική συμμετοχή στις 3, αν δεν κάνω λάθος, από τις 4 και στην 4 στην Eurobank έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Σωστό. Είδατε, χθες η Eurobank αντικατέστησε και τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον πρόεδρο. Και στις άλλες τράπεζες, εμείς ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουμε για τις τράπεζες, να το ξεκαθαρίσω γιατί μας ακούει και ο κόσμος, ο οποίος μερικές φορές ταράζεται όταν ακούει για τράπεζες. Ό,τι κάνουμε στο τραπεζικό σύστημα θα έχει σκοπό έτσι ώστε να γίνεται πρώτα απ' όλα και σε συνεργασία με τους ιδιώτες μετόχους, δεν θα πιάσουμε κανέναν εξαπίνης. Δεύτερον, θα γίνουν διαβουλεύσεις δημόσιες, ανοιχτές, στο τραπέζι. Ο κύριος Δραγασάκης συνάντησε. Τον για να ακούσουμε τον κύριο Δραγασάκη. Όχι, έγινε συνάντηση, επειδή λέμε για διαβουλεύσεις, δεν είναι διαβουλεύσεις λόγια. Δε, έγινε συγκεκριμένη συζήτηση με τους επενδυτές, τους Καναδούς που έχουν επενδύσει
στη Eurobank. Στον, με τον ίδιο τρόπο θα κινηθούμε και στις άλλες τράπεζες. Κυβέρνηση... Και έχει σκοπό, γιατί έχει σημασία να το πω για να μην υπάρχει η αμφιβολία για τις τράπεζες, επειδή είναι σημαντικό θέμα. Ναι. Πρώτον, λοιπόν, διαβούλευση με τους ιδιώτες. Δεύτερον, για μας δεν θα κάνουμε κάτι το οποίο θα πειράξει τη μετοχική αξία των τραπεζών. Ναι, οι κινήσεις που θα κάνουμε. Βάλτε και αυτό. Και αυτό. Όχι, και όχι. Όχι κομματικούς. Μακριά από μας. Δεν είναι. Δεν έχουμε σχέση με το παρελθόν. Γιατί συνήθως έτσι δεν γίνεται. Δεν θα βάλουμε κομματικούς στις διοικήσεις των τραπεζών. Σε επιχειρήσεις κρατικές και τα λοιπά θα βάλετε κομματικό στρατό εκεί. Όχι κύριε οικονόμου, τι να σας πω, τίποτα. Θα σας πω, ναι. Όχι, θα κρυθούμε από αυτό. Θα κρυθείτε από αυτό. Θα κρυθούμε, θέλουμε να κρυθούμε. Γιατί όλοι γνωριζόμαστε εδώ στην Ελλάδα, είμαστε μικρή χώρα. Κύριε οικονόμου, θα τα πούμε σε λίγους μήνες. Λέτε λοιπόν ότι θα βάλετε ανθρώπους από την αγορά, ανεξάρτητους. Αυτό λέτε. Μισό λεπτό, γιατί αυτό συνδέεται. Μισό λεπτό. Εταιρείε, α πούμε, μεγάλε του δημοσίου. Σα το λέω. Πόσο να σα το πω. Να κατανοητό. Θέλω να απαντάω. Εγώ ειλικρινά θέλω Δεν θα του αλλάξετε όλου ανεξάρτητα αν είναι πετυχημένο ο άλλο. Α πούμε, έχουμε ένα διοικητή τώρα σε μια εταιρεία του δημοσίου. Και είναι πετυχημένο ο άλλο. Αντικειμενικά λέμε τώρα. Από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όχι, θα τον αλλάξετε σε όλη και καλά. Εντάξει, να σα απαντήσω επειδή. Γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει. Ωραία, ωραία, ωραία. Και ευχαριστώ που με ρωτάτε γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω. Το ξέρω ότι το βάζετε λίγο προβοκατόρικα και καλά κάνετε από την πλευρά σα. Αλλά να σα απαντήσω για να μην μένει και στον κόσμο, ξέρετε, η λάθος αίσθηση. Προφανώς και όχι είναι η απάντηση. Τους επιτυχημένους, γιατί να τους αντικαταστήσουμε. Εμείς έχουμε, και σας το λέω ειλικρινά, ερχόμαστε με αυτή τη βούληση και θα το δείτε και στην πράξη. Δεν θέλω να λέω πολλά γιατί όντως θα κριθούμε στην πράξη. Εμείς ερχόμαστε με τη βούληση να συνεργαστούμε και με τους δημόσιους υπαλλήλους και με το προσωπικό, το στελεχειακό των δημόσιων υπηρεσιών και με όσους έχουν επιτύχει στους σκοπούς τους, με όσους έχουν κάνει μια χρηστή διαχείριση που υπερασπίζεται και τα συμφέροντα. Κύριε Σακελαρίδη, με συγχωρείτε. Τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτός δεν έκανε χρηστή διαχείριση. Εάν δεν έχει κάνει χρηστή διαχείριση, καλός, θα τον δεν αλλάξουμε. Χρηστή διαχείριση. Με συγχωρείτε, είπε κύριε Κονόμου. Για το θα τον κρατήσουμε. Όχι, αφήστε τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον αφήσουμε αν θεωρήσουμε ότι δεν έχει κάνει χρηστή διαχείριση. Αν καταρχήν δεν μπορεί να είναι καλός και να μην έχει κάνει χρηστή διαχείριση. Ακούω τώρα μια μουρμουρογκρίνιο αυτό. Πολλά στελέχη από το βαθύ Πασόκ χρησιμοποιείται. Πού βρέθηκε ως πάλι. Αυτό το λέγαμε και προεκλογικά. Σας και είδατε λέω, τελικά ότι αυτό στην πράξη δεν είχε αποδειχθεί. Στις δύο-τρεις πρώτες τοποθετήσεις από το παλιό Πασόκ, λέει. Είναι γιατί ξέρουν το σύστημα. Λοιπόν, επίσης, να μιλάμε για αυτό, ρε Βασίλη, να τελειώσουμε με αυτό. Με τον κύριο Στουρνάρα συνεχίζει να υπάρχει δυσαρέσκεια. Από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προεκλογικά δεν σας άρεσε και πολύ. Μήπως έχετε αλλάξει αυτή τη γνώμη με την εκλογική, γιατί είναι κομβικό και κρίσιμο αυτό, κύριε Σακελαρίδη. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτού του ανθρώπου. Θα σα πω, θα σα απαντήσω. Νομίζω με τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριο Στουρνάρα καταρχήν δεν είναι πρόσωπο, είναι στην ουσία ο διοικητή ενό θεσμού. Έτσι, όταν μιλάμε για και μάλιστα δεν ελέγχεται και από την Ελλάδα, όπω ξέρουμε, έτσι. Δεν είναι. Προφανώ. Θέλω να σα πω για τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριο Στουρνάρα προφανώ δεν. Ό,τι κριτική έχει γίνει, έχει γίνει για τι παρεμβάσει τι οποίε είχε κάνει προεκλογικά, τι οποίε θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τι ξανακούσουμε από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί νομίζω ότι δεν βοήθησαν στην ουσία και στο δικό του σκοπό, που ο σκοπός του είναι η σταθερότητα του τραπεζικού και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε να έχουμε συνεργασία με αυτούς τους θεσμούς, θέλουμε να υπάρχει συνεργασία, συνεννόηση με τον εκάστοτε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, έτσι ώστε να προωθούνται τα κοινά συμφέροντα και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής. Θα υπάρχει συνεργασία, λέτε. Από εμάς υπάρχει διάθεση προφανώς καλή συνεργασία. Από εκεί και πέρα, ελπίζουμε και από τον κύριο Στουρνάρα να μην παρατηρηθούν τέτοιου τύπου δηλώσεις που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν. Στη σύσκεψη που είχε το Σάββατο, κατέληξε το όνομα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας είναι οι προγραμματικές δηλώσεις. Αλλά δεν θα μας το πει την τελευταία μέρα, φαντάζομαι. Δεν θα σας το πούμε την τελευταία μέρα, αλλά νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα όλοι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι στη σκέψη σας, στα ονόματα που παίζουν. Σκέψεις υπάρχουν. Σκέψεις υπάρχουν. Στον κύριο Καραμαλή έγινε πρόταση και απερίφθη. Δεν έχει γίνει πρόταση. Γιατί εγγράφει στον κύριο ότι έγινε πρόταση. Ναι, όχι. Ωραία. Από τη θέση που μπορώ να γνωρίζω, τη γνώση που μπορώ να έχω ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Mm-hmm. Δεν έγινε πρόταση, ούτε βολιδοσκοπήθηκε καν. Δεν έχει γίνει πρόταση ούτε βολιδοσκόπηση στον κύριο Καραμαλή. Στον κύριο Αβραμόπουλο έχει γίνει πρόταση. Δεν έχει γίνει πρόταση σε κανέναν, απολύτως. Απολύτως. Δεν έχει υπάρξει. Λέτε και συζητήσεις. Ακριβώς. Υπάρχουν σκέψεις τις οποίες θα τις μάθετε, θα τις μάθουμε όλοι. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα εκτός τον κύριο Αβραμόπουλο που είναι στις σκέψεις σας. Σκέψεις υπάρχουν. Τώρα δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Προφανώς υπάρχουν σκέψεις, προφανώς συζητιούνται. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν συζητιούνται, ξέρετε, όταν πλέον ο χρόνος έχει φτάσει. Δεν είναι και τίμιο και ειλικρινά από την δική μας την κύριο... Και θα τα βρούμε, θα τα δούμε όλοι αυτή την εβδομάδα. Για τον συνεργάτη σας, για τον εταίρο σας, τον κύριο Καμένο, σας είχε ενοχλήσει. Γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε ότι δεν έγινε και ιδιαίτερα θερμή υποδοχή για αυτή τη συνεργασία. Θα σας απαντήσω.
Εμείς θεωρούμε ότι είναι άδικη η κριτική η οποία έχει γίνει από την πλευρά της Ευρώπης. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Είναι και, στο πλαίσιο αυτό που σας έλεγα και πριν, ότι υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία αναπαράγονται πολλές φορές και από τον διεθνή τύπο και πολλές φορές φτιάχνουμε κάποιες καρικατούρες και προσώπων και κομμάτων σε ένα έτσι φαντασιακό το οποίο φτιάχνεται και μέσα, ας πούμε, από τη διαμόρφωση και με την βοήθεια του διεθνούς τύπου. Νομίζω ότι είναι μια άδικη κριτική που έχει γίνει και στον κύριο Καμένο. Εμείς έχουμε επιλέξει αυτή τη συνεργασία. Αγαπήσατε και τον Καμένο, αυτό δεν θα το πίστευα. Κοιτάξτε, αν μου το λέγατε. Δεν είναι θέμα αγάπη. Νομίζω ότι μπορούμε. Δεν είναι θέμα αγάπη. Είναι θέμα ότι μπορεί να υπάρχει. Σχόλιο, αυτό μην το λέγατε. Όχι, όχι. Ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Υπήρχε ταύτιση απόψεων στα κομβικά ζητήματα. Τα οποία είναι αυτά τα που θέτουν την ατζέντα. Γιατί αύριο έχουμε θέματα που θα έρθετε σε σύγκρουση, φοβάμαι, με τον Καμένο. Ελπίζουμε ότι δεν θα έρθουμε σε σύγκρουση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει μία. Και νομίζω και εγώ είμαι ειλικρινά, όχι ελπίζουμε, είμαι αισιόδοξο ότι υπάρχει και μία ζύμωση, αν θέλετε, η οποία θα δημιουργήσει και ταυτίσεις και στα θέματα που θεωρούνται ότι θα έχουμε προβλήματα. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία ισχυρή κυβέρνηση με πολύ μεγάλη πλειοψηφία που θα φέρει εις πέρας και την τετραετία. Διοικητές στα ασφαλιστικά ταμεία θα αλλάξουν. Όλα στον καιρό τους, κύριε Λυριτζή, όλα στον καιρό τους. Άμα είναι ικανή σου, λέει όχι. Ωραία, να κλείσουμε λίγο και με ένα πιο επίκαιρο και αφορά άμεσα που λένε την ελληνική κοινωνία, γιατί ήσασταν στη σύσκεψη για τα μέτρα και από τις καταστροφές. Αυτό. Τι θα κάνετε εκεί? Νομίζω, κοιτάξτε, επειδή όντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, ήταν στην ουσία η πρώτη θεομηνία, αυτά τα χαρακτηριστικά φυσικών καταστροφών που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση. Νομίζω, χωρίς να θέλουμε να υπερόμαστε, ότι τα αντανακλαστικά μας ήταν καλά. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός επέδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά, αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου επίσης. Παρακολουθούμε από χτες ανελιπώς καθημερινά και από τον Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και με παρουσία εκεί πέρα έχει ήδη μεταβεί ο κύριος Σπύρτζης, ο Υπουργός Υποδομών. Επειδή είστε καινούργια κυβέρνηση, αλλά έχοντας γνώσει και το πώς λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός της κυβέρνησης, είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που αντέδρασε ο κρατικός μηχανισμός? Σε πρώτη φάση, νομίζω, είμαστε, και ειδικά η πολιτική προστασία λειτουργήσε γρήγορα, ουσιαστικά. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θα δώσετε και άμεσα όλα αυτά, τι προβλέπετε? Όλα αυτά, ναι. Υπάρχει κόσμος που έχει πληγεί βαριά. Βέβαια. Ρωτάμε, και μιλάμε, είναι και αγρότες, είναι και περιουσίες. Το λέω γιατί σπίτια. Προβλέπετε ένα πολύ άμεσο στις πρώτες τρεις μέρες, αν δεν κάνω λάθος, και μετά εξετάζοντας και βλέποντας. Ακριβώς. Προφανώς όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Ευχηθούμε να μην υπάρχουν τέτοιου τύπου, καιρικά φαινόμενα που να φέρουν τους πολίτες σε αντίστοιχες καταστάσεις. Και η κυβέρνηση είναι σίγουρα στο πλευρό. Βλέπω, έχετε προσαρμοστεί πάντως σύντομα. Το σύντροφι. Ποιο? Το γεφύρι. Θα το κτίσουν. Όχι, έτσι λέει. Είναι σημαντικό. Το σύντροφι και σύντροφι έχει ξεχαστεί. Δεν ξέρω να τίποτα για συντρόφους. Γιατί? Πάνε αυτά. Κύριοι, αγαπητοί φίλοι, όπως πρέπει. Ποιον θα όπως πρέπει. Εσάς. Από τον Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό, άκουσα να μιλάει για φίλοι και αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες. Δεν άκουσα. Συντρόφοι και σύντροφοι, πάνε αυτά. Τελειώστε τους Πρωθυπουργό, πάνε έτσι. Δεν έχουμε τέτοιες ιστορίες. Τι είναι, υπάρχει πιο ρεαλιστικό από τον σύντροφο και τον συντρόφισσα? Αστείευα. Γιατί μακάρι να λεγόμασταν όλοι σύντροφοι και συντρόφισσες. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, κύριε Σακελαρίδη. Είναι δύσκολο να είστε ρόλο σας. Καλή δύναμη. Και ελπίζουμε ότι, επειδή όντως είναι δύσκολη, και εγώ προσωπικά και να έχω καλή συνεργασία, το λέω και σε όλους τους συναδέλφους σας. Τακτική επαφή. Αυτή είναι η πρόθεσή μας, νομίζω ότι και το συναδέλφους. Τακτική επαφή και ειλικρίνεια. Αυτό το βασικότερο για την ενημέρωση. Αμφίδρομη. Είναι το καλύτερο. Όλους, βέβαια. Καλημέρα, λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Διάλειμμα, παιδες, πάμε.